Καλησπέρα κύριες και κύριοι και χρόνια πολλά. Σήμερα είναι με ιδιαίτερη χαρά εδώ στην ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου να έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Βρετανίας, τον κύριο Μιχάλη Κάση. Κύριε πρόεδρε, καλωσορίσετε στην ελληνική τηλεόραση εδώ στο Λονδίνο και χρόνια πολλά. Ευχαριστώ Μάριε, χρόνια και σε εσάς πολλά και καλά. Και στους ακροατές του ελληνικού σταθμού τηλεόρασης του Λονδίνου ευχόμαστε κάθε ευτυχία και σε όλον τον ελληνισμό ευχόμαστε η χρονιά τούτη που μπαίνει να είναι πολύ πιο καλή από αυτήν η οποία έχει φύγει και που δυστυχώς μας έχει αφήσει ερείπια πολλά. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, η συνέντευξη μας θα είναι πολιτική απόψε. Έχουμε τη χαρά να ακούσουμε τις απόψεις του κυρίου Κασί, ειδικά για τις τρέχοντες και τελευταίες εξελίξεις στο εθνικό μας θέμα 2012 και για τα τελευταία 38 τότε. Τόσα χρόνια τώρα πλέον, το Ιούλιο θα είναι 38 χρόνια, θα περιμένουμε αυτή τη λύση. Κύριε Κασί, εσείς πώς βλέπετε τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό? Εγώ δεν βλέπω εξελίξεις. Η θέση της ΕΔΕΚ είναι ότι δεν υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες να δώσουν ελπίδα λύσης του Κυπριακού. Και ίσως οι τελευταίες δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ότι καρκινοβατούν οι συνομιλίες και ότι στόχος της Τουρκίας είναι να εξισώσει πληθυσμιακά τα δύο τους Τουρκοκύπριους μαζί με τους Ελληνοκύπριους, δεν πρέπει να περάσουν απαρατηρητοί και πρέπει να τους δώσουμε πολύ σημασία. Διότι δείχνουν φανερά ποιος είναι ο στόχος της Τουρκίας. Το μόνο πρόβλημα το οποίο βλέπω είναι ότι πόσο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν το κατάλαβε αυτό το πράγμα εδώ και 3 χρόνια και έρχεται σήμερα να το πει αυτό. Και οι δηλώσεις του Νταβούτογλου και του Έρογλου δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για πρόοδο ή εξέλιξη. Κάθε εξέλιξη, ξέρεις, δεν είναι κατά ανάγκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Είναι μια φορά προς την κακή κατεύθυνση. Και επομένως πρέπει να είμαστε πολύ, πολύ, πολύ προσεκτικοί προς ποια κατεύθυνση θα εξελιχθούν από εδώ και πέρα οι συνομιλίες και το πρόβλημα το Κυπριακό. Μάλιστα. Αυτά που μας έχεις αναφέρει, φαίνεται ότι δεν υπάρχει αισιοδοξία για λύση στο Κυπριακό το 2012. Δεν είναι μόνο δική μου διαπίστωση, είναι διαχειλαίων του Προέδρου της Δημοκρατίας και του κυβερνητικού εκπροσώπου και όλων των άλλων πολιτικών κομμάτων στην Κύπρο, δεν έχω ακούσει κανένα που να έχει εκφράσει οποιαδήποτε αισιοδοξία για αίσια κατάληξη του κυπριακού προβλήματος. Κύριε Πρόεδρε, για τα τελευταία 3 χρόνια, όπως έχεις αναφέρει, βρισκόμαστε, 3-3,5 χρόνια τώρα, βρισκόμαστε σε απευθείες συνομιλίες. Είχαμε τη συζήτηση μαζί σας πριν περίπου 1 χρόνο και μιλούσαμε για τη στάση της Τουρκίας απέναντι στο κυπριακό θέμα. Έχουμε κάποιες εξελίξεις, έχουμε το φυσικό αέριο. Εσύ πιστεύεις με αυτόν το φυσικό αέριο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας μπορεί να μας δώσει κάποια κίνητρα για μια λύση και να μας βοηθήσει και η Τουρκία για να μπορούμε να βρούμε αυτή τη λύση τώρα που υπάρχουν κίνητρα στην Κυπριακή οικονομική ζώνη, τη δική μας αποκλειστική? Λοιπόν, για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους και να είμαστε και ειλικρινείς και δίκαιοι μαζί με την κριτική μας. Ναι, το φυσικό αέριο είναι μια ελπιδοφόρα και ευχάριστη εξέλιξη όσον αφορά το κυπριακό. Όμως, χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά,
χρειάζονται σωστές αποφάσεις και χρειάζονται και σωστοί χειρισμοί. Χρειαζόμαστε τεχνοκρατική βοήθεια και αυτό το οποίο έχεις πει, Μάρια μου, χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την εξέλιξη αυτή για χάραξη μιας νέας πολιτικής στρατηγικής για τη λύση του Κυπριακού. Η θέση της ΕΔΕΚ από την αρχή ήταν ότι το Κυπριακό δεν είναι μια ενδοκοινοτική διαφορά, αλλά είναι μια διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου, ότι ήταν θέμα εισβολής κατοχής. Η θέση της ΕΔΕΚ ήταν ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους έχει καταντήσει και έχει φτάσει εδώ που φτάσει το Κυπριακό είναι γιατί χρησιμοποιούσαμε ή χειριζόμασταν το Κυπριακό σαν θέμα διαφοράς μεταξύ των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ούτε ο Οργανισμός ΗΠΑ, ούτε οι άλλοι διεθνείς οργανισμοί. Αν από την αρχή ήταν θέμα εφαρμογής δικαίου, διεθνούς δικαίου, ότι μια χώρα επενεύει στα εσωτερικά μιας άλλης χώρας και κατακρατεί μέρος του εδάφους της, τότε ο κόσμος και η στάση τους θα ήταν διαφορετική. Σήμερα, με τη στάση την οποία αντίρρησαν, για να μην πω ότι είναι μόνο η παρούσα κυβέρνηση, για να είμαστε δίκαιοι, γιατί ξεκινήσαν και από πριν. Όμως, ο τωρινός πρόεδρος το έχει κάνει παγκέρα αυτό, οπωσδήποτε. Εάν επιμέναμε όπου πήγαινε η Τουρκία, βρισκόταν μπροστά της το θέμα της Κύπρου ότι εισέβαλε στην Κύπρο και πρέπει να προσαρμοστείς και να συμμορφωθείς με τις αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών που ζητούσαν την αποχώρηση από την Κύπρο των τουρκικών στρατευμάτων, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Σήμερα βλέπουμε όλοι ότι κανένας δεν ανοίγει το στόμα του να πει την παραμικρή λέξη για την Τουρκία. Μάλιστα, την επενούν και ο παρόν Γενικός Γραμματέας του Ηνωμένων Εθνών, Ban Ki-moon, και ο προηγούμενος, ο Kofi Annan, επενούσαν την Τουρκία για τις προσπάθειές της, τάχα ότι συμβάλλει στη λύση του Κυπριακού. Εδώ έπηγαν εντελώς στραβά τα πράγματα και επανέρχομαι στο αρχικό σου ερώτημα. Οι αποφάσεις και οι χειρισμοί είναι σύμφωνα με τις εξελίξεις. Όταν διαφοροποιηθούν οι καταστάσεις, θα είναι τουλάχιστον πολιτικά αδαείς και αθώος κάποιος να παραμένει και να στην ίδια πολιτική την οποία ασκούσε προηγουμένως. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και αυτή τη στιγμή τα πράγματα έχουμε ένα ισχυρό όπλο, το οποίο ακόμη δυστυχώς δεν έχουμε χρησιμοποιήσει. Εγώ δεν έχω αισθανθεί ότι η Κυπριακή κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει αυτό το όπλο, αυτό το, δεν θα έλεγα όπλο, αυτή το πλεονέκτημα το οποίο έχουμε για να βοηθήσει στη λύση του Κυπριακού προβλήματος. Όμως, πάλι για να είμαι δίκαιος με την κριτική μου, ο πρόεδρος Χριστόφιας, παρόλες την ιδεολογική του διαφορά μαζί με την Δύση και το Ισραήλ και την αγάπη προς την φιλοσοφία την οποία ο ίδιος και το κόμμα του και ασπάζεται, έχει αποφασίσει να συνεργαστεί με το Ισραήλ και με την Νόπολ, μια αμερικανική εταιρεία, η οποία κατά κάποιον τρόπο έχει εξασφαλίσει, έχει δώσει μια ασφάλεια για το τι γίνεται στην Κύπρο ή στον τομέα αυτό. Όμως, δύο ειδήσεις τις οποίες έχω διαβάσει σήμερα, από τη μια μου δίνουν περισσότερο ελπίδα και θάρρος, από την άλλη με προβληματίζουν. Η μια είναι ότι στο οικόπεδο 7, 8 και 9 υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχουν 12-3 εκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου στο καθένα από αυτά. Και ότι μεγάλες εταιρείες όπως το
Exxon, Αμερικάνικη εταιρεία, η Chevron, η Γαλλική εταιρεία και η Gazprom, η οποία είναι η μεγάλη ρωσική εταιρεία, έχουν δείξει μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή είναι πολύ ευχάριστο. Πολύ ευχάριστο είναι αυτό. Όμως, έχω διαβάσει και μια είδηση, η οποία με έχει προβληματίσει. Το Ισραήλ δεν θέλει να κατασκευάσει τον τερματικό αγωγό στο Βασιλικό, αλλά να τον κατασκευάσει στην Ερυθρά Θάλασσα, διότι, λέει, αυτό ήδη υπάρχει υποδομή στο Ισραήλ και από αυτά, από τα αέρια, το οποίο έχει ικανοποιεί τις ανάγκες, εσωτερικές ανάγκες του Ισραήλ για τα επόμενα 50 χρόνια και θα αξάξει και κάμποσα 3 δισεκατομμύρια αξίες πετρέλαιο. Εάν πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση, δεν ξέρω πώς θα κινηθούν τα πράγματα. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αποφάσεις με ανοιχτές διαδικασίες, έτσι που να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο οποιασδήποτε αποφάσεις. Ωραία, μεγάλη και καλή ενημέρωση, ειδικά για το φυσικό αέριο. Και αυτή είναι μια είδηση η οποία δεν την ήξεραμε, γι' αυτό σας ευχαριστούμε που μας την έσωσε. Όμως αυτό για το οικόπεδο 12 στην αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι 8-3 εκατομμύρια. Και αυτό φαίνεται ότι μπορεί για τα τελευταία, για 200 περίπου χρόνια, να οι ανάγκες του κυπριακού λαού στην Κύπρο να είναι τακτοποιημένα μέσω το οικόπεδο 12. Εσείς είσαστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο της δια Υπουργικής Επιτροπής και ο χειρισμών της Υπουργού για το φυσικό αέριο? Τώρα, από αυτά τα οποία έχουν... Δεν θέλω να παρουσιάσω τον εαυτό μου σαν έναν τεχνοκράτη ο οποίος είναι πλήρως ενημερωμένος πάνω σε αυτά τα πράγματα και μπορεί να εκφέρει μια υπεύθυνη άποψη και δεσμευτική. Από αυτά όμως τα οποία διαβάζουμε, θα δημιουργηθεί ένας οργανισμός, ο οποίος δεν θα είναι κυβερνητικός οργανισμός. Θα είναι δημόσιος οργανισμός, στον οποίο θα συμμετάσχουν όχι μόνο κρατικοί υπάλληλοι ή υπουργοί, αλλά θα συμμετέχουν διάφοροι δημόσιοι οργανισμοί, οι οποίοι θα χειρίζονται την επεξεργασία του φυσικού πλούτου της Κύπρου. Εάν όντως έτσι είναι τα πράγματα και είναι ανοιχτές διαδικασίες και ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει αυτή η δημιουργία του οργανισμού αυτού είναι με κοινή με συμμετοχή όλων των πολιτικών κομμάτων και με συνένεση όλων των πολιτικών κομμάτων, τότε δεν βλέπω τον λόγο γιατί τα πράγματα να πάνε στραβά. Όμως, επειδή ζούμε σε μια κοινωνία την οποία ξέρουμε αρκετά καλά το τι γίνεται πίσω από μυστικές συμφωνίες και ρήτρες και πόσοι εκμεταλλεύονται καταστάσεις και πλουτίζουν σε βάρος των λαών, τότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί πρέπει να φέρω παράδειγμα εδώ, το παράδειγμα της Νιγηρίας. Η Νιγηρία, η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες στον κόσμο, ο πληθυσμός της, και αν πραγματικά τα έσοδα από το φυσικό πετρέλαιο χρησιμοποιούνταν για την ανάπτυξη του λαού της Νιγηρίας, σήμερα η Νιγηρία θα ήταν μια από τις πιο εύπορες χώρες στον κόσμο. Επειδή όμως τα πετρέλαια αυτά ή τον πλούτο της Νιγηρίας τον εκμεταλλεύονται όλες οι ξένες εταιρείες που θησαυρίζουν σε βάρος του νιγηριακού λαού, σήμερα η Νιγηρία είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου και προσπαθούμε τάχα εμείς στη Δύση, όχι εμείς, ή στη Δύση, να βοηθήσουν τον νιγηριακό λαό. Όμως αυτή είναι η υποκρισία. Επομένως, εάν πραγματικά γίνει αυτός ο οργανισμός ο οποίος θα χειρίζεται σωστά, επαναλαμβάνω, τον πλούτο, δεν βλέπω γιατί τα πράγματα πρέπει να είναι στραβά. Κύριε Πρόεδρε,
στο εφρικό μας θέμα, ο πρόεδρος της Βουλής και πρόεδρος του κόμματος σας εκάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην πάει στο Green Tree στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, γιατί δεν υπάρχει ελπίδες για λύση. Δεν ξέρω για ποιο λόγο εσείς πιστεύετε σωστά έκανε ο πρόεδρος του κόμματος και κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να μην πάει στο Green Tree. Κοιτάξτε, η θέση της ΕΔΕΚ είναι πεντακαθάρι και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δυστυχώς, όπως έχουν εξελιχθεί οι ενδοκυπριακές συνομιλίες, ο πρόεδρος είναι παγιδευμένος μέχρι τον λαιμό και μας οδηγεί και οδηγεί ολοταχώς μια de jure διχοτόμηση. Όχι γιατί το θέλει ο ίδιος, να το τονίσω αυτό, όχι γιατί το θέλει ο ίδιος, αλλά γιατί θα το επιβάλλουν. Ήδη μιλούν για διεθνή διάσκεψη μέσα στο Φεβρουάριο-Μάρτι. Αυτό το λένε οι Τούρκοι, σωστά. Το λένε οι Τούρκοι και αυτό... Τα Βουντούκλου, για να είναι, είμαστε συγκεκριμένοι. Και, ναι, και είναι αυτό το οποίο και ο Ντάουνερ και θα πιέσουν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για μια διεθνή διάσκεψη. Βέβαια, ο πρόεδρος καλά λέει ότι δεν προτίθεται, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει μια διεθνή διάσκεψη. Το ερώτημα είναι απλό. Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται πάνω σε ένα σχέδιο, ΑΝΑΝ, το οποίο απέρριψε προηγουμένως ο κυπριακός λαός με συντριπτική πλειοψηφία. Και με το στόμα του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας δηλώνεται ότι οι Τούρκοι έχουν ακόμα υπαναχωρήσει από αυτά τα οποία ήδη είχαν συμφωνήσει επί εποχής του Ταλάτ. Επομένως το ερώτημα είναι, εάν όντως πραγματικά είναι έτσι τα πράγματα, τι είναι εκείνο το οποίο δίνει ελπίδες και γιατί πρέπει να πάει για να στριμωχτούμε ακόμα περισσότερο προ μια διεθνή διάσκεψη. Η διεθνή διάσκεψη θα γίνει. Θα γίνει όταν συμφωνηθούν όλα τα εσωτερικά προβλήματα και μένουν διεθνείς πτυχές του κυπριακού λαού, του κυπριακού προβλήματα. Τότε ναι, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δεν είναι όριμα και δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί πρέπει να πάει. Το επιχείρημα του Προέδρου ότι θα μας πούν ότι υπαναχωρούμε και δεν... πώς παραγνωρίζουμε τη θέληση και την πρόσκληση του Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, είναι εύλογο. Αλλά επίσης εύλογο είναι και το άλλο ερώτημα. Οι Τούρκοι έχουν υπαναχωρήσει τόσες πολλές φορές. Τι είναι εκείνο το οποίο έχει αλλάξει τη στάση των Ηνωμένων Εθνών σε βάρος των Τούρκων οι οποίοι έχουν υπαναχωρήσει? Εμείς δεν είδαμε. Αν υπάρχουν, αυτό δεν το ξέρουμε. Είναι γι' αυτόν τον λόγο για τον οποίο ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ κάλεσε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να το ξανασκεφτεί αν πρέπει να πάει. Όχι να κάνει να μην πάει, το ξανασκεφτεί αν υπάρχουν λόγοι να πάει. Και μετά από αυτά τα οποία ο ίδιος δήλωσε ότι καρκινοβατεί και ότι υπαναχρούν οι Τούρκοι και ότι σκοπός της Τουρκίας, όπως είπα και πριν, να μην τα επαναλαμβάνω, ότι είναι μόνο για να εξισώσει πληθυσμιακά και τελικά να προσαρτήσει και ολόκληρη την Κύπρο, γιατί για την ΕΔΕΚ είναι ξεκάθαρο το σχέδιο της Τουρκίας. Είναι η αλεξανδροποίηση της Κύπρου, όπως έγινε στην αλεξανδρετοποίηση του κυπριακού προβλήματος, όπως έγινε στην Αλεξανδρέτα, όπου μέσα σε πολύ σύντομα χρονικό διάστημα η πληθυσμιακή αναλογία Αράβων και Τούρκων, Μωαμεθανών, άλλαξε υπέρ της Τουρκίας, οπότε έγινε δημοψήφισμα. Πιο πολλοί οι Τούρκοι και η Αλεξανδρέτα τελικά
είναι τουρκική πόλη σήμερα, ενώ ανήκε βασικά στη Συρία, όπου ήταν Άραβες, Σύριοι Άραβες. Αυτό είναι το σχέδιο της Τουρκίας. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, στο Κυπριακό και μετά σίγουρα με ενδιαφέρον θα ακούσουμε και τα παρικιακά προβλήματα εδώ στην παροικία. Μάλιστα. Εσείς, μια ερώτηση με δύο σκέλους. Εσείς πιστεύετε ότι με την διζωνική δικαιωτική ομοσπονδία μπορούμε να βρούμε λύση στο Κυπριακό και οι θέσεις του Πρόεδρου που επρότεινε στον τουρκοκύπριο ηγέτη τον κύριο Ταλάτ για την παραμονή 50.000 επίκων για τη σταθμημένη ψήφων και για την εκπεριτροπή της Προεδρίας ακόμα είναι στο τραπέζι και καλά είναι που είναι στο τραπέζι ή έπρεπε να τα αποσύρει ο Πρόεδρος. Αυτά είναι οι θέσεις της ΕΔΕΚ τις οποίες αρνείται να τις δεχτεί ως ορθές θέσεις. Να ξεκινήσω από τη δεύτερη σας ερώτηση. Για τους έπικους. Από τη στιγμή από την οποία δέχεσαι να παραμείνουν 50.000 έπικοι, η λογική δική μας είναι ότι, κύριε, δέχεσαι τον επικισμό. Δέχεσαι τον επικισμό σαν μια σωστή απόφαση. Άλλον, αν μετά τη λύση του κυπριακού προβλήματος, για διάφορους λόγους, η δημοκρατία η οποία θα προκύψει δώσει ηθαγένεια σε άτομα τα οποία έχουν προβλήματα. Τότε είναι πολύ διαφορετικό να μου πείτε το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Μπορεί το αποτέλεσμα να είναι το ίδιο, αλλά η αρχή δεν είναι η ίδια. Όσον αφορά την εκπεριτροπή της Προεδρίας, από την αρχή η ΕΔΕΚ είπε ότι αυτό δεν είναι αντιδημοκρατικό. Σε ποια δημοκρατία στον κόσμο εκλέγεται κάποιος γιατί είναι ορισμένου χρώματος, ορισμένης θρησκείας και ορισμένης γλώσσας. Πουθενά. Αυτή η λύση είναι ρατσιστική. Υπήρχε στην Νότια Αφρική, όπου για να γίνεις πρόεδρος της Νότιου Αφρικής, έπρεπε να είσαι λευκός, να μιλάς, ξέρω εγώ, αγγλική ή οτιδήποτε, για να γίνεις πρόεδρος της Δημοκρατίας της Νότιου Αφρικής. Εν κατακλείδη, πάνω στο δεύτερο ζήτημα, όποια λύση δεν είναι δημοκρατική λύση, ενέχει, σπέρνει τους σπόρους για μια ιστερινή ανακατοσούρα και πιθανόν αιματοχυσία. Αυτό έχει αποδείξει, αυτό μας λέει η ιστορία. Ένας ο οποίος αισθάνεται συνέχεια αδικημένος και του καταπατούνται τα δημοκρατικά του δικαιώματα, θα έρθει η ώρα που θα πει αρκετά πια πρέπει να με χειριστούν και εμένα σαν έναν άνθρωπο. Και οπότε ξεκινούν οι διάφορες πάλι. Το πρώτο σκέλος της ερώτησης ήταν... Αν μπορούμε να βρούμε λύση με τη διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Εν μέρη αυτά τα οποία έχω πει τώρα, αν δεν είναι δημοκρατική, όποια λύση δεν είναι δημοκρατική, δεν έχει ζωή για πολλά χρόνια. Και η διζωνική δικοινωτική, βέβαια, το επιχείρημα το οποίο λέγεται δεν έχει σχέση η ονομασία, σχέση έχει η ουσία, τι πραγματικά θα είναι. Είναι ένα εύλογο επιχείρημα. Αλλά εκείνοι οι οποίοι επενόησαν και ξεκίνησαν με αυτήν το σύνθημα, δεν το είπαν έτσι να την ονομάσουν διζωνική, δικοινωτική και στο τέλος να είναι δημοκρατική. Σίγουρα κάτι άλλο έχουν στο μυαλό τους. Αλλά επαναλαμβάνω, τούτα ήρθαν, είναι αποτέλεσμα γιατί εθεωρήθηκε των Κυπριακών σαν διακοινωτική διαφορά. Εμείς αυτό πιστεύουμε και τα πράγματα δυστυχώς
έχουν αποδείξει ότι οι προβλέψεις, όπως τις είχε βάλει και τότε ο πρόεδρος, ήταν πρόεδρος ο Βάσος Αλισταρίδης, ήταν πολύ σωστές. Έπρεπε να παραμείνει μέσα σε αυτές τις διαστάσεις των Κυπριακών. Δεν θα συζητούσαμε για διζωνική ειδική δικαιωτική. Διαπραγματευόμαστε κατά πόσον θα φύγει ή δεν θα φύγει η Τουρκία. Όταν έφυγε η Τουρκία ήταν εντελώς διαφορετικό το πράγμα. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, οι δραστηριότητες της ΕΔΕΚ εδώ στην Παρική, εδώ στο Λονδίνο και σίγουρα καινούργιος χρόνος τώρα. Πες μας περισσότερα για το κόμμα εδώ στο Λονδίνο. Κοιτάξτε, η ΕΔΕΚ είναι ένα ζωντανό μέρος της Παρικίας. Είναι εντεταγμένο στην Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία. Διεξάγονται εκλογές, εκλέγεται η τοπική επιτροπή, η οποία είναι μέρος, είναι μια από τις πολλές τοπικές επιτροπίες, οι οποίες υπάρχουν σε όλη την Κύπρο και εδώ στο Λονδίνο και στην Ελλάδα και αλλαχού. Η δραστηριότητα μας δεν είναι μόνο καθαρά πολιτικής φύσης, είναι και πολιτιστικές, είναι και βοηθούμε στη σύσφυξη σχέσεων μεταξύ των παρήκων εδώ της Αγγλίας. Επομένως είναι πολυδιάστατες, δεν είναι απλώς πολιτικής φύσης. Μάλιστα. Και συμμετέχει βέβαια και στην Κυπριακή Εθνική Ομοσπονδία, Εθνική Κυπριακή Ομοσπονδία εδώ στην Αγγλία. Ναι, συμμετέχει και ο εκπρόσωπος της ΕΔΕΚ μέχρι πρόσφατα, για τα τελευταία 4 χρόνια ήταν ένας από τους αντιπροέδρους της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας. Φέτος έχουν αλλάξει κάποια τα πράγματα. Εντάξει, θα δούμε πώς θα ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό. Μάλιστα. Και εκδηλώσεις, η ΕΔΕΚ έχει κάποιες εκδηλώσεις τις οποίες φέρεις να αναφέρεις εδώ τώρα, κύριε Πρόεδρε? Οι εκδηλώσεις της ΕΔΕΚ, όπως όλο σχεδόν των άλλων πολιτικών κομμάτων, είναι η ετήσια χωροεσπερίδα η οποία απευθύνεται κυρίως στην Παρικία. Συνήθως είναι και με την παρουσία του Πρόεδρου της Βουλής και Πρόεδρος του κόμματος. Πέρσι ήταν ο Βάσος Αλισταρίδης, τον είχαμε τιμήσει και σαν λογοτέχνη, βέβαια την ποιησή του, σαν ποιητή. Φέτος είναι στις 3 του Μαρτί και θα είναι εδώ ο Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Γιαννάκης Ομήρου, ο οποίος θα έχει και συναντήσεις μαζί με την Αγγλικό Κοινοβούλιο, τον Υπουργό Ευρώπης, τον Υφυπουργό. Τον Υπουργό Ευρώπης, τον Λίτιγκτον. Θα έχει συνάντηση με τον Speaker of the Parliament, θα έχει συνάντηση μαζί με τον Ed Miliband, και με τον γραμματέα του Εργατικού Κόμματος. Και μιλώντας και για τις δραστηριότητες, όπως ξέρετε, η ΕΔΕΚ σαν σοσιαλιστικό κόμμα είναι αδελφοποιημένο μαζί με το Εργατικό Κόμμα, συμμετέχει στις συνέδριο του Εργατικού Κόμματος ως προσκεκλημένο αδελφό κόμμα. Έχουμε επαφές μαζί με υπουργούς ή αυτούς οι οποίοι έχουν θέση πάνω σε διάφορα θέματα για το Κυπριακό του Εργατικού Κόμματος, όπως ήταν ο Βέιν, ο οποίος έχει φύγει, είχε μπει η Κέι τώρα, μια καινούργια υπουργός, με τους, και με όλους τους προηγούμενους υπουργούς για θέματα Ευρώπης. Αυτές είναι οι δραστηριότητες της ΕΔΕΚ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να είσαστε εδώ απόψε μαζί μας
για να ακούσουν και οι φίλοι τηλεθεατές τις τελευταίες σίγουρα μια σωστή ενημέρωση και για το εφρικό μας θέμα και για την ΕΔΕΚ εδώ στην Παρικία. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ το Hellenic TV εδώ για που μου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί με όλους εσάς τους ακροατές του και τους θεατές του και να ξαναευχηθώ η επόμενη συνάντηση που θα είμαστε εδώ να μιλούμε πια για την ειρηνική λύση του Κυπριακού και την ελευθερία του Κυπριακού λαού ολόκληρου, για να μην παρεξηγόμαστε. Και αυτό θα είναι και ένα εχέγγυο, όχι για εμάς την πιο μεγάλη γενιά, εμείς έχουμε πάει πια, για τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, να ευτυχίσουν σε μια ειρηνική Κύπρο. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, από μένα τον Μάριον Καμιναρίδη, γεια σας.